δεν γνώριζα ότι εμείς είμαστε συνέτεροι σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση. Ο συνέτερος μέσα σε μια επιχείρηση βάζει το ιδρυτικό κεφάλαιο, ορίζει κάποιον να κυβερνά, να διοικεί και περιμένει στο τέλος του έτους διανομή κερδών. Ανταποδοτικότητα. Ακριβώς. Εμείς τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μην γνωρίζουμε ως εταίροι πού έχουν επενδυθεί και πού επενδύονται τα κεφάλαια αυτά και είμαστε στη θέση ως συνέτεροι κάθε χρόνο να βάζουμε το χέρι πολύ βαθιά μέσα στο παντελόνι και να συντηρούμε την εταιρεία. Αυτό στο εμπόριο, στην ελεύθερη οικονομία, όπως μιλάνε αυτοί στη γλώσσα αυτή, στον καπιταλισμό, στον φιλελευθερισμό, δεν μπορεί να ζήσει. Οι εταιρείες είναι για να σημειώνουν κέρδη και να διανέμουν τα κέρδη αυτά στους εταίρους. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι μια τιμωρητική Ευρώπη, η οποία επιβάλλει μια πολύ βαριά φορολόγηση. Κανείς δεν γνωρίζει τι υπέγραψε ο Κώστας ο Καραμαλής όταν είχε πάει το 1979. Ο Κώστας ο Καραμαλής μας έβαλε και μάλιστα είχε πει τότε: εγώ σας πέταξα στη θάλασσα, θα μάθετε να κολυμπάτε. Δηλαδή, αυτοβούλος μας έβαλε και μετά έφερε. Εν αγνία μας, δηλαδή. Εν αγνία μας και μετά έφερε προς ψήφιση, εισήχθη το νομοσχέδιο και υπογράψαμε την κοινοπραξία εμείς. Τώρα, με βάση αυτό που υπογράψαμε, γιατί πολλά ακούγονται για το ΦΠΑ. Μιλήσατε ότι βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πάρα πολύ βαθιά. Από πού απορρέει αυτό? Απορρέει από την κοινοπραξία. Δηλαδή, το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαμε εμείς, όταν μπήκαμε μέσα, λέει συγκεκριμένα στο άρθρο 125, 126 και 127 ότι οι αγροτικές εισφορές, οι τελωνιακοί δασμοί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός φόρος, είναι, αν θέλετε και αν δούμε αργότερα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, τα έσοδα από τα τελωνία και η τακτική εισφορά ενός ποσοστού επί του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, συν τις έκτακτες εισφορές όταν αυτές και όπως οριστούν, αποτελούν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, μέσα στο κοινοπρακτικό αναφέρεται ότι από το 81 στην ουσία που μπήκαμε μέχρι και το 87, τα τελωνία, γιατί αναφέρω μέχρι το 87, το αναλύσω αμέσως, τα τελωνία, οι αγροτικές εισφορές και ο φόρος προστιθέμενης αξίας κατατίθενται, αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, εξ ολοκλήρου και εις το ακέραιον. Στο ακέραιο, κύριε. Μέχρι και το 87 έχουμε μία φθήνουσα πορεία, δηλαδή δίνουμε, μας δίνει πίσω κάποια ανταποδοτικά, 70, 60, 50, 40, 30, 10% το 86 και από το 87 μιλάμε για εις το ακέραιον. Άρα, μάλιστα, από το τι υπογράψαμε στην κοινοπραξία, αυτό το οποίο έχω πρόσβαση εγώ ως πολίτης, γιατί δεν είμαι ευρωβουλευτής, ζητώ από τον Έλληνα πολίτη να μου δώσει τη δύναμη να μπω στο Ευρωκοινοβούλιο και να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους υποψήφιους της Ελλήνων Συνέλευσης να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί μας διακατέχει μια βούληση, μια θέληση ατσάλινη, όπου θέλουμε να αναδείξουμε το δίκιο και την αλήθεια και αυτό να επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι και η φυσιολογία του ανθρώπου, αν μη τι άλλο. Από το κοινοπρακτικό λοιπόν που υπογράψαμε, και μένω μόνο σε αυτό, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξ ολοκλήρου και στο ακέραιο.